Απρίλη. Έχουμε ρεπορτάζ καθόλου, Νίκο, Δημήτρη, Ελένη, για Τατιάνα, Μελέτη, αν έχουν κλείσει, αν έχουν συζητήσει για ενδεχόμενο ανανέωση. Έχουμε λίγο ρεπορτάζ για την Ελεονόρα, αλλά δεν θέλετε να το ακούσετε τώρα. Είδατε μια πολύ ωραία φωτογράφηση που έκανε. Έκανε μια φωτογράφηση τόσο σεξι, έτσι ακουμπισμένη σε ένα τραπέζι και. Συγγνώμη, γιατί δεν μας λες το ρεπορτάζ. Τι είναι. Τι, γιατί δεν μας λες τι. Όχι, λέω εντάξει, ρε παιδάκι μου. Τι λέω. Γιατί και σε εμάς. Μα έτσι το κάνεις χειρότερο. Μα θέλετε μέσα στην έκθεση. Μίλησε εδώ και πες το μας αύριο. Κόσμο, το δηλήσεις και το μας ξέρει η Ελεονόρα, φαντάζομαι δεν κουτί. Δεν φέρει μια δοκιμή. Αλλά δεν είπαμε να ενημερώσει την Ελεονόρα, τον κόσμο. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση. Όταν μετακομίσει. Ότι. Ότι είναι λίγο δύσκολο. Τουλάχιστον με το Σταρ δεν θα υπάρχει συνέχεια. Θες να σου πω κάτι, Δημητράκη μου, και με το Σταρ να τελειώσει η συνεργασία τη, θα ανοίξει ένα άλλο κύκλο. Φαντάζομαι. Οι κύκλοι είναι για να κλείνουν και για να ανοίγουν. Η Ελεονόρα είναι πολύ. Και ειδικά σε αυτέ τι δουλειέ, παιδιά, ποτέ δεν ξέρει και πάντα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο, οποιοδήποτε ενδεχόμενο, έτσι. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου, κορτσάκι μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε το φαινόμενο Lady Gaga.